Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Είμαστε εδώ στη δική σας εκπομπή, έτσι όπως έχετε εσείς μάθει να επικοινωνείτε μαζί μας, ραντεβού με την επικαιρότητα στο Blue Sky, για τα δικά σας θέματα και όπως πάντα ξέρετε και όπως πάντα γνωρίζετε, θα σας ακούσουμε στην επικοινωνία που έχουμε μαζί σας στα τηλέφωνα 211 18 60 001. Στο δεύτερο μέρος βέβαια, όπως πάντα, γιατί στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε και θα ασχοληθούμε για ένα πολύ κέριο θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο, ειδικά οι γονείς με τους φοιτητές που πρόκειται να νοικιάσουν σπίτια, αλλά και ζευγάρια. Αφορά την στέγαση, καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση των ενοικίων, αλλά έχουμε και αύξηση των τιμών στις πωλήσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον άνθρωπο, αυτόν ο οποίος θα μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά ακινήτων και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον πρόεδρο των Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Ποταμιάνο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Είσαστε στο επίκεντρο εδώ και πολλούς μήνες σε σχέση με τα ακίνητα, κύριε Ποταμιάνο. Ακούμε συνέχεια, δεν υπάρχουν σπίτια, δεν μπορούμε να βρουν οι φοιτητές να μείνουν, βρίσκουν σπίτια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά, βρίσκουν σπίτια τα οποία δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για την ενοικίαση. Όταν πήγατε, ξέρω ότι ήσασταν και εσείς στη ΔΕΘ επάνω στην ομιλία του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι, ανακοινώθηκε η στρατηγική της κοινής κοινωνικής στέγασης με προτεραιότητα στους νέους. Εγώ θα πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα οποία ακούσαμε, διαβάσαμε. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που δίνει η προτεραιότητα του νέου στα νέα ζευγάρια με στόχο τι άλλο, να αποκτήσουν σπίτι, να νοικιάσουν με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κόστος σε μια περίοδο κρίσης, ακρίβειας, με την ενέργεια να έχει εκτοξευθεί στα ύψη, που κανείς μας δεν ξέρει το επόμενο διάστημα και πού ακριβώς θα φτάσει. Το πρόγραμμα, έτσι όπως το ακούσαμε στη ΔΕΘ, είχε 9 δράσεις. 6 δράσεις είχαμε από αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 2 δράσεις ήταν του Υπουργείου Υγείας και Παιδείας και 1 δράση ήταν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά εμείς θα μείνουμε σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είδαμε ότι αφορά άτοκα, θα τα αναφέρω λίγο σύντομα και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, αφορά άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, αφορά το πρόγραμμα Κάλυψη, το οποίο αυτό το πρόγραμμα θα πούμε ότι είναι η ενοικίαση η οποία δίνεται στη δυνατότητα στους νέους. Έχουμε ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για την αξιοποίηση ήδη των υφιστάμενων κενών ιδιωτικών κατοικιών, που πρέπει και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες, έτσι, είτε ανήκουν στην Εκκλησία, είτε ανήκουν στο Υπουργείο, εδώ μιλάμε πάντα για το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε την πιλωτική δράση της κοινωνικής κατοικίας για τις ευάλωτες ομάδες και έχουμε και την κοινωνική αντιπαροχή αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, και την αξιοποίηση των ακινήτων αντιπαροχή που ανήκουν πλέον στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να το πάμε βήμα-βήμα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια να ακούσουμε και εσάς, γιατί και εσείς στο χώρο σας έχετε εντοπίσει τα προβλήματα, τα οποία ήμουν και στη Γενική Συνέλευση που κάνατε πριν κάποιους μήνες, το Μάιο. Τέθηκαν και εκεί θέματα που τα θέσατε στους υπουργούς. Ακριβώς. Οπότε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε με αυτά που ακούσατε κι εσείς στη ΔΕΘ. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι το στεγαστικό θέμα είναι ένα ζήτημα το οποίο, από ό,τι ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό,
στις επόμενες κυβερνήσεις θα πρέπει να έχει ένα κεντρικό σημείο το οποίο θα ασχολείται η κυβέρνηση και δεν θα απασχολείται άλλο Υπουργείο ή άλλα Υπουργεία με αυτό, αλλά θα γίνει και ειδικό Υπουργείο το οποίο θα έχει κέντρο αναφοράς τα στεγαστικά θέματα και θα αφορούν, που αφορούν πάρα πολλούς πολίτες. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν μπει στη διαδικασία της ενοικίασης και αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σοβαρό θέμα που αποτελεί και κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή οι τιμές των ενοικίων έτσι όπως έχουν ανέβει, γιατί ακούμε όλο αυτό και συχνότερα ότι αυξάνονται οι τιμές των ενοικίων, είναι ένα γεγονός. Ειδικά στα αστικά κέντρα, για συγκεκριμένους και προφανείς λόγους, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές των ενοικίων. Και ειδικά την περίοδο από Ιούλιο ως Οκτώβριο, που είναι και η φοιτητική περίοδος, η αναζήτηση για τους φοιτητές, όπου ψάχνουν να βρουν το ακίνητο το οποίο θα είναι κοντά στα πανεπιστήμια τους, εντείνεται αυτό το πρόβλημα. Κύριε Ποταμιάνο, τώρα το λέω αυτό γιατί πολύ σωστά και το γνωρίζετε φυσικά και γιατί και εσείς είστε προσωπικά μεσίτης και από τους συναδέλφους σας. Όταν έρχεται ένας φοιτητής και πάει να βρει ένα σπίτι, πόσο να είναι, 25, 30 τετραγωνικά, κάπως έτσι, περίπου, νομίζω. Και ακούς ποσό 450 ευρώ. 500 ευρώ. Είναι κάποιες φορές που τα ποσά ισχύει. Ξεφεύγουν τελείως. Ισχύει. Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις τέτοια τα νούμερα, αλλά γενικά είναι αρκετά ακριβά. Δηλαδή, ανατιμή ένα τετραγωνικό αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Αττική, ναι, δεν βρίσκει κάτω από 8 ευρώ τετραγωνικό κάποιος, που σημαίνει ότι είναι αρκετά μεγάλα τα νούμερα. Εάν βέβαια προσθέσεις. Όχι 8 ευρώ. 8 ευρώ ένα τετραγωνικό. Ανατετραγωνικό. Ανατετραγωνικό. Ναι. Δηλαδή, το χαμηλότερο στα 50 τετραγωνικά είναι τουλάχιστον 400 ευρώ. Αυτό λέω. Για ακίνητα τα οποία βέβαια είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι σε όλες, αλλά από εκεί και πάνω μιλάμε. Μπορεί να βρεις και με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή τα 50 τετραγωνικά 500 ευρώ. Είναι αρκετά μεγάλα τα νούμερα. Είναι αυξημένες οι τιμές σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή πριν 4 χρόνια μπορεί να δείτε μια διαφορά 30-35% στις μισθώσεις, δηλαδή στα νούμερα των μισθώσεων. Όπου είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και με μισθούς οι οποίοι δεν έχουν ανέβει, αλλά είναι οι ίδιοι την τελευταία δεκαετία. Να ρωτήσω κάτι. Στα ακίνητα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αγορά, προσφέρονται, πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην τιμή η οποία ζητούν? Γιατί δεν τη ζητάτε εσείς, τη ζητάει ο ιδιοκτήτης. Θα σας το πω ως στατιστικός κιόλας, γιατί αυτό έχω σπουδάσει, θα σας πω κάτι διαφορετικό. Οι τιμές των ακινήτων, διότι μας φαίνονται και είναι ακριβές σε σχέση με τα εισοδήματά μας σαν Έλληνες πολίτες, έχουν ξαναγυρίσει σε δείκτη βάσης του 2010. Το πρόβλημα Μάλιστα. είναι ότι πέσαν τα εισοδήματά μας και δεν ξανανέβηκαν. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν ακριβήνει σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής ύφεσης της Ελλάδας τα ακίνητα, δηλαδή και σε τιμές πωλήσεων, αλλά κυρίως τώρα επειδή μιλάμε για ενοικιάσεις. Αυτό που τα κάνει δύσκολη την ανταπόκριση των μισθωτών και φαίνονται πολύ ακριβά τα ακίνητα είναι το ότι δεν αυξήθηκαν τα εισοδήματά μας. Αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή, από το 2010 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, τώρα έχουμε 2022, έγινε μια μεγάλη κοιλιά στις τιμές των ενοικίων. Ξανανέβηκαν τα τελευταία 3-4 χρόνια, αλλά στα αντίστοιχα εισοδήματα έγινε κοιλιά και δεν ξανανέβηκαν τα εισοδήματα. Εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να έχει επηρεαστεί από την παρουσία ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά και ως προς τις αγορές που μετά τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν, αλλά και ως προς το ότι αν υπάρχουν ακίνητα που έχουν ακριβή, είναι πολύ ψηλή τιμή τους και σε σχέση με τις πωλήσεις. Δηλαδή, ένα ακίνητο βλέπουμε, να πω εγώ, στην περιοχή Χαλανδρίου, μάλλον να πω κάτι άλλο που είναι έτσι, στην Αττική πολύ, είναι η περιοχή της Νεάπολης, όπου εκεί τα... Νεάπολης Εξαρχείων. Εξαρχείων. Όπου εκεί και τα ενοίκια και η πώληση ενός ακινήτου είναι απλησίαστη. Ναι, όχι μόνο εκεί, και σε άλλες περιοχές. Παράδειγμα το έφερα αυτό. Και το Χαλάνδρη έχει το ίδιο πρόβλημα. Από και το Παγκράτη. Σωστά. Γιατί και το Παγκράτη έχει ανέβει σωστά. πάρα πολύ. Από την Αττική, για να σας δώσω έτσι μια χαρτογράφηση του τι έχει συμβεί, τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις έχουν δει τα νότια προάστια. Έπονται το κέντρο και τα περιφερειακά σημεία του κέντρου και μετά είναι τα βόρεια προάστια. Οι λόγοι, όπως σας είπα και στην αρχή, της αυξήσεως των ενοικίων είναι προφανείς και συγκεκριμένοι.
Πρώτον είναι η χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν απορροφηθεί αρκετά ακίνητα από την αγορά και να μην υπάρχουν άλλα διαθέσιμα. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα, είναι γνωστό ότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης λειτουργεί αντίστροφα. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, μικρότερη προσφορά, ανεβαίνουν οι τιμές. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι αλλάξαν χαρακτήρα και μπήκαν σαν επενδυτικό προϊόν στην αγορά, χρησιμοποιήθηκαν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb, φύγανε και αυτά από την αγορά. Ένας τρίτος λόγος, ο οποίος σπανίως τον ακούμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι πολλά ακίνητα είναι μπλοκαρισμένα από τις διαδικασίες των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών, υπάρχουν σε διάφορες εταιρείες, σε λίγα χέρια, σε funds, που δεν βγαίνουν έξω στην αγορά. Άρα, υπάρχουν λίγα διαθέσιμα ακίνητα, αυτά μισθώνονται όλο και με περισσότερο και με υψηλότερες τιμές. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της έλλειψης διαθεσιμότητας ακινήτων και της μεγάλης και αυξημένης τιμής των ενοικίων. Να πάμε σιγά σιγά να δούμε τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2023. Μιλάει για άτοκα, χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Αυτό το μέτρο αφορά στη χορήγηση στεγαστικών δανείων με ανώτατο όριο της 150.000 ευρώ, που θα καλύπτουν έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για αγορά πρώτης κατοικίας. Σωστά. Αυτό είναι ένα μέτρο που κινείται προς την κατεύθυνση να βοηθήσει και την αγορά, αλλά και τους νέους, γιατί οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, γιατί δεν παντρεύονται πλέον, δεν κάνουν παιδιά οι νέοι. Και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Όλη η λογική του προγράμματος αυτού είναι στη σωστή κατεύθυνση, το έλεγα και τις προάλλες. Και ήμουν και από αυτούς που ήμουν μέσα στην ομιλία του Πρωθυπουργού και άκουσα με πολύ προσοχή όλα τα μέτρα, τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση και από μία άλλη έννοια. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια η κουλτούρα των Ελλήνων για την αγορά κατοικίας έχει αλλάξει, ειδικά στη νέα γενιά, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τα εισοδήματα, δεν υπάρχει και η ευκολία, η πρόσβαση προς τον τραπεζικό δανεισμό, έχει αλλάξει η κουλτούρα και δεν πηγαίνουν προς την ιδιοκτησία ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, αλλά πηγαίνουν προς τη μίσθωση. Αποφεύγουν λοιπόν την αγορά και τη διαδικασία αγοράς σε όλο το φάσμα. Άρα, με αυτή την έννοια, είναι στη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά τα μέτρα για να βοηθήσουν τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους από 25 έως 39 ετών και πιο μικρούς αν μπορούν, αλλά απλά σπανίως το βλέπουμε. Ακούμε ότι μπορεί να διευρυνθεί αυτό, έτσι, να... μακάρι, και στα όρια ηλικίας. Μακάρι, γιατί υπήρξαν κάποιες έτσι, φωνές, οι οποίες λέγανε γιατί όχι σε παραπάνω ηλικίες και μόνο σε αυτές. Να πούμε ότι πλέον έχει ανέβει το ηλικιακό όριο. Ακριβώς. Το οποίο ένα νέο ζευγάρι παντρεύεται. Δηλαδή στα 25 δύσκολα θα βρεις να υπάρχει ζευγάρι να παντρεύεται. Σωστά, σωστά. Μετά τα 35 ξεκινάει πλέον αυτή. Αλλά θεωρώ ότι έχει την λογική όλο αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει κάποιους που μπαίνουν στη διαδικασία της πορείας της ζωής και να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι. Ωραία. Λένε λοιπόν ότι με βάση τα μέτρα, για να λέμε και νούμερα να καταλαβαίνει ο κόσμος, αν πας να αγοράσεις ένα κίνητο 100.000 ευρώ, σωστά, η συμμετοχή, μάλλον το 90%, ναι, θα γίνεται μέσω χρηματοδότησης. Μέσω χρηματοδότησης. Όπου από το 90% ένα μεγάλο ποσοστό θα γίνεται από το κράτος, νομίζω το 75%, και το υπόλοιπο 25% θα γίνεται από το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο. Άρα θα εσύ λέει, λέμε στα 100.000 έχεις 10.000. Να κάπως τα λέμε έτσι απλά. Κάπως έτσι, ναι. Πας και αν βρεις το σπίτι, δίνεις εσύ τα 10, μπαίνεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όλο αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για αυτό το ζευγάρι θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό 275 ευρώ. Αν όμως πήγαινε αυτό το ζευγάρι να νοικιάσει ένα σπίτι, θα ήταν περίπου στα 400, μπορεί 400, και παραπάνω, μπορεί και 500, και παραπάνω, και 550. Άρα αμέσως δίνει τη δυνατότητα σε ένα ζευγάρι λοιπόν να έχει το δικό του σπίτι, γιατί έχουμε μάθει και στην Ελλάδα να έχουμε και το δικό μας σπίτι, δεν είμαστε όπως στο εξωτερικό. Ναι, σωστό αυτό. Να πληρώνει λιγότερα χρήματα
και σιγά σιγά αυτό να του μένει από το να δίνει αυτό το ενοίκιο. Να πάμε τώρα στο θέμα αν υπάρχουν ακίνητα, γιατί εδώ είναι ένα θέμα. Εντάξει, εδώ ήθελα να εστιάσω, ότι γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό το μέτρο και σε όλη του τη διάσταση. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει μια αντιφατικότητα σε αυτό το σχέδιο όλο. Λέμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους να αγοράσουν ακίνητα, αλλά το θέμα είναι αν υπάρχουν ακίνητα για να τα αγοράσει ο άλλος και ειδικά σε αυτές τις τιμές. Ναι. Και τι ακίνητα υπάρχουν με αυτά τα λεφτά. Εδώ ξεκινάει το θέμα μεσίτης. Σωστά. Εδώ, γιατί όλοι εμείς, όσοι θα χρειαστεί να βρουν ένα σπίτι, μπαίνουν σε μία διαδικασία, είτε να έρθουν σε ένα μεσητικό γραφείο, στο δικό σας, στους συναδέλφους σας, είτε πλέον έχει γίνει και ένα σύστημα από αγγελίες μέσω site, που πολλές φορές βλέπουμε ένα ακίνητο. Να το έχει το ένα γραφείο, να το έχει το άλλο γραφείο, να έχει μία τιμή ο ένας 50.000, να έχει ο άλλος 45.000, να έχει ο άλλος 65, και τελικά να πηγαίνεις να βλέπεις το ίδιο ακίνητο με τρεις διαφορετικές τιμές. Ισχύει αυτό. Βέβαια δεν είναι πάντα ευθύνη των μεσητικών γραφείων αυτό. Εμείς συστήνουμε στους πελάτες να δίνουν το ακίνητό τους σε όσο λιγότερους μπορούν. Βεβαίως έχουν την επιλογή να το κάνουν, αλλά καλύτερα να το δίνουν σε έναν σωστό επαγγελματία, να μπορεί αυτός να το διαθέσει με τις σωστές πρακτικές. Όμως στην αγωνία του ο καθένας για να μπορέσει να σπρώξει το ακίνητο στην αγορά, πολλές φορές το δίνει σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε περισσότερα γραφεία. Κατεβάζει και την τιμή σε κάποιο γραφείο, ξεχνάει να ενημερώσει κάποιο άλλο και γίνεται όλο αυτό το αλαλούμ και η κακή εικόνα που υπάρχει προς τους έξω, προς τους αγοραστές, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνθήκες κακές για την πώληση σε αυτό το ακίνητο. Ως πρόεδρος των μεσητών, σαν ομοσπονδία, σαν φορέας, όλο αυτό το πράγμα, σαν σύλλογος. Πώς το διαχειρίζεστε μεταξύ σας? Υπάρχει μία πολιτική, υπάρχει μία προσπάθεια που κάνετε έτσι ώστε και εσείς να είστε καλυμμένοι, γιατί και εσείς έχετε ένα επάγγελμα, ξέρω τα προβλήματα που έχετε. Πολλές φορές έχει τύχει να γίνει πώληση ακινήτου, καν να μην πάρετε την νόμιμη αμοιβή που έχετε. Βεβαίως, υπάρχουν και διάφορα θέματα, όπως όλα τα επαγγέλματα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι και μεταξύ σας ένας κανόνας που πρέπει να υπάρχει? Κοιτάξτε, πέρα από την αγωνία, τη δική μου που θέλω να πουλήσω. Η αγορά είναι ελεύθερη. Δεν μπορείς να τη βάλεις ούτε εμείς σαν σύλλογο, τα μέλη μας, σε τέτοια καλούπια όπου να περιορίσεις τον καθένα τι θα κάνει. Γιατί όλοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες, τα μέλη μας εννοώ. Εμείς αριθμούμε 3.000 μέλη στην Αττική. Είναι ένας κλάδος ο οποίος στηρίζεται κυρίως στην προσωπικότητα του επαγγελματία και στις επαφές οποίες μπορεί να έχει, στη δυναμική του, του να προωθεί το ακίνητο κάποιου πελάτη, να το αγοράσουν κάποιοι άλλοι, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αυτό που εμείς προσέχουμε και έχουμε σοβαρά και δυνατά πειθαρχικά όργανα είναι να μην ξεφύγει από τις σωστές επαγγελματικές πρακτικές ο επαγγελματίας, και δεχόμαστε πολλές φορές καταγγελίες, οι οποίες εξετάζουμε και τις προωθούμε αρμοδίως για να επιληθούν τα σχετικά πειθαρχικά όργανα. Να πάμε στο άλλο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα Κάλυψη, όπως λέγεται. Είναι μίσθωση σε πρώτη φάση, άνω λέει, των 1.000 κενών ιδιωτικών κατοικιών μέσω του προγράμματος Εστία για παροχή κατοικιών με χαμηλό ενίκιο σε νέους και νέες. Περίπου θα είναι 2.500 νέοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει το ενίκιο το κράτος, ένα μέρος του ενίκιου το κράτος. Ακριβώς. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει? Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.000 ακίνητα? Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Προφανώς αυτοί που μελέτησαν το πρόγραμμα θα έχουν ανακαλύψει κάποια ακίνητα, γιατί φαίνονται και μέσω του Ε9 κάποια ακίνητα τα οποία είναι κενά, φαντάζομαι, τα οποία θα μπορούν να διατεθούν. Το θέμα είναι ότι είναι προαιρετικό πρόγραμμα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος θα το διαθέσει με αυτές τις συνθήκες. Με αυτές τις συνθήκες. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι, το οποίο θα το εκφράσω και στην κυβέρνηση, όχι τη συγκεκριμένη, αλλά σε όλες τις κυβερνήσεις, ως παράπονο. Θα πρέπει να ρωτάνε πιο πολύ τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με την κτηματαγορά, να παίρνουν τη γνώμη τους, γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε βοηθητικά και όχι
να εμποδίσουμε το έργο κάθε κυβέρνησης και νομίζω ότι θα τους παρήχαμε ησυχία τέτοια που θα εξελίσσανε όλα αυτά τα προγράμματα. Να πάμε λίγο στο... Υπάρχει και το πρόγραμμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για την αξιοποίηση ήδη των κενών ιδιωτικών κατοικιών. Και αφορά τη χρηματοδότηση μιας μαζικής ανακαίνησης ενεργειακής αναβάθμισης. Σωστό, πολύ σωστό. 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά. Ναι, γιατί είναι και πάρα πολλά, συγγνώμη σας διακόπτω, πάρα πολλά ακίνητα τα οποία έχουν ανακαινιστούν από εδώ και 30 και 40 χρόνια. Αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κενά, αλλά είναι κλειστά, σωστά. Βλέπουμε και εγκαταλελειμμένα σπίτια. Πολλές φορές αυτά γίνονται και εστία, χώρος φιλοξενίας είτε αστέγων είτε μεταναστών. Από όλη αυτή τη δράση, περίπου τουλάχιστον από ό,τι υπολογίζεται, θα ωφεληθούν 10.000 νέοι, έτσι όπως σήμερα το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Το Μάιο στην συνέλευση που κάνατε, σας άκουσα να μιλάτε για αλλαγή ποσού Golden Visa από 250.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ. Ναι, υπήρχε από τότε η πληροφορία αυτή. Πούμε λοιπόν, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που το βάζετε ως θέμα και τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό στην αγορά των ακινήτων. Η Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε στην ελληνική αγορά με κύριο σκοπό την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την αγορά ακινήτου και ως προσφορά την παραμονή στην χώρα, την πενταετή παραμονή και με προορισμό το ευρωπαϊκό έδαφος. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια η Golden Visa, το πρόγραμμα αυτό της Golden Visa δεν λειτουργήσε. Άρχισε να λειτουργεί κυρίως μετά το 2016, το τέλος του 2016, αρχές του 2017, όπου μαζικά πλέον αρκετοί κινέζικης προέλευσης κάτοικοι άρχισαν να αγοράζουν ακίνητα των 250.000 ευρώ και μετά στη συνέχεια και άλλοι Ισραηλινοί, Ρώσοι, αλλά σε πολύ μικρότερη ποσότητα, να το πω έτσι, σε πλήθος, λίγο μικρότερο πλήθος ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια με την υγειονομική κρίση, την πανδημία, αυτό το μέτρο, αυτή η πρακτική είχε λιγοστεύσει. Δηλαδή λιγότερες Golden Visa είχαν δοθεί, όχι τόσες όσες στην αρχή τουλάχιστον. Τώρα ακούσαμε στην έκθεση, αυτό υπήρχε και μια ευρωπαϊκή οδηγία ότι θα πρέπει να αυξηθεί στις 500.000 ευρώ, αυτό ακούγεται, για να μην υπάρχει τόσο μαζική προσέλευση ξένων επενδυτών και να αγοράζουν και να φεύγουν τα ακίνητα. Είναι από τους λόγους που είπαμε στην αρχή, όχι σε μεγάλο ποσοστό, αλλά σε κάποιο ποσοστό, όπου φύγαν ακίνητα από τα ελληνικά χέρια, πήγανε σε ξένης προελεύσεως ανθρώπους και λείψαν από την ελληνική αγορά. Είναι λοιπόν από τους λόγους στους οποίους η κυβέρνηση άλλαξε το μέτρο, το έβαλε κατά ομολογία του Πρωθυπουργού στην ομιλία του, το έβαλε στις 500.000 ευρώ για να υπάρχουν περισσότερα ακίνητα για τους Έλληνες. Αυτή είναι η μία οπτική βέβαια και σωστή είναι. Υπάρχει η άλλη οπτική όμως ότι θα λιγοστέψουν οι επενδύσεις, διότι ξέρετε για τις 500.000 ευρώ υπάρχει άλλο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται. Αυτό, ναι, δεν είναι το ίδιο κοινό. Δεν είναι το ίδιο κοινό, είναι μεγαλύτερης δυναμικής, υψηλότερης δυναμικής, άρα λιγοστεύει όμως ίσως το κοινό το οποίο είναι και έχει αυτά τα χρήματα για να επενδύσει. Οπότε θα πιθανώς, θα το δείξει η πορεία αυτό, δεν είμαστε σίγουροι, να μικρύνει ο τζίρος. Να μεγαλώσουν λοιπόν τα ποσά, αλλά να μικρύνει ο τζίρος. Γιατί δεν ξέρουμε πόσοι τέτοιοι θα αγοράσουν κατοικίες των 500 πλέον χιλιάδων. Μένει όμως το επόμενο διάστημα για να δούμε κατά πόσο αυτό θα ισχύσει από 1/1/23. Ναι, βέβαια, πολύ σωστά το βάλατε ότι αν μη τι άλλο δίνει τη δυνατότητα με βάση τη στεγαστική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΘ και που περιμένουμε να εφαρμοστεί από 1/1, να αρχίσουν να μένουν ακίνητα στην ελληνική αγορά, άρα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, να δοθούν οι επιδοτήσεις, να δοθούν τα δάνεια, να μπορέσουν και εδώ
οι δικοί μας, οι Έλληνες, αυτοί με τα χαμηλά τους εισοδήματα, να μπορέσουν να αγοράσουν κάποιο ακίνητο το οποίο θα βρεθεί. Αναφερθήκατε στο νότιο τομέα, ο οποίος πραγματικά εκεί ανέβηκαν πάρα πολύ αντικειμενικές... Εξέφυγαν τελείως οι αντικειμενικές αξίες, λόγω της δημιουργίας του κάτω του ελληνικού. Και το ότι πολλές Golden Visa δοθήκαν, οι περισσότερες μάλλον, προς τα νότια προάστια. Ωραία. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, κύριε Ποταμιάνο, και επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Και πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα», στη δική σας εκπομπή. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 18 60 001. Σήμερα είπαμε να αγγίξουμε και να ασχοληθούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την στέγη, έτσι όπως έχουν μάθει οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες έχουν μάθει και λέγανε παλιά να έχεις το δικό σου κεραμίδι. Κάπως έτσι λοιπόν μεγαλώσαμε. Έχουν αλλάξει βέβαια τα δεδομένα. Αυτό ακριβώς συζητάμε σήμερα με τον πρόεδρο των Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Ποταμιάνο. Κύριε Ποταμιάνο, πριν μιλούσαμε για τη στέγη, για τα νέα ζευγάρια, στο πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι πλέον να τους δοθεί ένα κίνητρο και μία στήριξη να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Έτσι όπως και εμείς την ξεκινήσαμε κάποια στιγμή. Όμως, εκτός από τα ακίνητα τα οποία απαιτούνται για να μείνει κάποια οικογένεια, έχουμε και τις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, που και αυτές έχουν το δικό τους χώρο, ρόλο. Ποια είναι η πορεία τους αυτή την περίοδο, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν πλέον ακίνητα. Αλήθεια είναι αυτό. Οι επαγγελματικές μισθώσεις δεν κινούνται στην ίδια γραμμή με τις μισθώσεις κατοικιών, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ούτε έχουν την ίδια δυναμική πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ οι κατοικίες βλέπουμε ότι είναι στα πολύ άπτους, να το πω έτσι, είναι πολύ hot, δηλαδή ανεβαίνουν συνέχεια γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα κινήτα. Οι επαγγελματικές μισθώσεις, όταν λέμε επαγγελματικές μισθώσεις, τι εννοούμε? Εννοούμε τα γραφεία, τα καταστήματα, είτε μπορεί να είναι κτίρια, οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με την επιχείρηση. Για να πηγαίνουν πολύ καλά οι επαγγελματικές μισθώσεις και να μπορεί η επιχείρηση να αποδίδει ένα ενίκιο και να αυξάνονται αυτά, θα πρέπει να πηγαίνουν, είναι άμεσα συνυφασμένο όλο αυτό και με την λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Και ενώ βλέπουμε ότι κάποια καταστήματα σε πολύ καλά σημεία, σε σημεία φιλέτα λοιπόν, σε θέσεις, μπορεί να έχουν υψηλά μισθώματα, δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα επαγγελματικά. Πάμε σε μία γραμμή, κύριε Πρόεδρε, και επιστρέφουμε στην κυρία Ιωάννα από την Κερατέα. Ναι, κυρία Ιωάννα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακολουθώ το Blue Sky πρωί βράδυ και θα ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση ότι ο κύριος Γαβρίλος που βγαίνει το μεσημέρι κάνει προπαγάνδα για τη ελληνική λύση και δεν το θέλω να τον ακούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας, κυρία Ιωάννα. Να είστε καλά. Εντάξει. Ακούγονται και αυτά, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ένα κανάλι που έχουμε δώσει το λόγο στους πολίτες, γιατί πρέπει να τους ακούμε. Πρέπει να ακούγονται, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όλες οι γνώμες. Όλες οι γνώμες, και επίσης πρέπει μέσα από αυτά που ακούμε κάθε μέρα εδώ στο κανάλι να τα μεταφέρουμε και αν μπορούμε να δώσουμε και λύση. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό με τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ποια είναι η πορεία αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, οι επαγγελματικές μισθώσεις, έλεγα για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, ότι είναι άμεσα συνυφασμένες με την εκάστοτε επιχείρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαμε 2 χρόνια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει φέτος με πανδημίες, όπου πολλές επιχειρήσεις κλείσανε. Υπήρχε η επιδότηση βέβαια του κράτους, η επιδοματική πολιτική που ήταν εξαιρετικά καλή, γιατί βοήθησε. Βοήθησε αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ. Κράτησε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Κράτησε τις περισσότερες επιχειρήσεις που είχαν σοβαρά προβλήματα και ειδικά στην εστίαση. Και η επιδότηση των ενοικίων και οι επιστρεπτές προκαταβολής, βέβαια, που τώρα έρχεται ο λογαριασμός γιατί μπαίνουν στη διαδικασία και θα πρέπει να τις δώσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, με τη μορφή βέβαια δόσεων. Όμως θέλω να πω ότι είναι κάτι διαφορετικό τελείως τα επαγγελματικά μισθώματα με τις κατοικίες. Δεν έχουμε τις ίδιες αυξήσεις στα επαγγελματικά μισθώματα. Έχουμε κάποιες αυξήσεις σε κάποια σημεία. Άρα έχουν κρατηθεί οι τιμές εκεί σε σχέση με το... Σε σχέση με
τις αυξήσεις των κατοικιών πάντα. Επειδή καταλαβαίνω ότι κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί σε κοινωνικό επίπεδο επηρεάζει τη δουλειά σας, έτσι δεν είναι, σε εσάς ειδικά. Είναι το πρώτο και κύριο. Αν αποφασίσει αύριο πρωί μια κυβέρνηση να κάνει πράγματα τα οποία θα καταστρέψουν το real estate, επηρεάζεται άμεσα η δουλειά. Ωραία. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτό που μόλις είπατε. Άρα, όπως μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική σε ό,τι αφορά την παιδεία, την υγεία, πρέπει να εντάξουμε και το θέμα μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής όσον αφορά τη μόνιμη στέγαση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή θα πρέπει να... Εγώ άκουσα ότι θα υπάρχει Υπουργείο Στεγαστικής Πολιτικής στην επόμενη κυβέρνηση, νομίζω το είπαν όλα τα κόμματα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική από πριν και στις προγραμματικές δηλώσεις κάθε κόμματος, για να ξέρει η κοινωνία από κάτω και οι επαγγελματίες που ασχολούνται τι δρόμο θα ακολουθήσει. Και να το επιλέξει. Ακούσαμε και για κίνητα που υπάρχουν στο δημόσιο. Παράδειγμα, μιλάμε για την κοινωνική αντιπαροχή και αξιοποίηση ακινήτων του παλιού ΕΚ. Υπάρχουν τέτοια κίνητα αυτή τη στιγμή που είναι κλειστά? Υπάρχουν αρκετά ακίνητα του δημοσίου τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούν και πρέπει να εκμεταλλευτούν σε ένα πλαίσιο έτσι κοινωνικής πολιτικής όπου να διατεθούν έτσι ώστε να, και αν εκμετάλλευτα να μην μένουν αλλά και να προσφερθεί γενικότερο έργο και να αποσυφορηθεί η κατάσταση. Υπάρχουν αρκετά ακίνητα βέβαια. Ωραία. Αυτά τα ακίνητα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να είναι ακίνητα μη χρησιμοποιημένα, δηλαδή ακίνητα που σήμερα είναι κλειστά. Σίγουρα θα χρειάζονται κάποια ανακαίνιση, θα χρειάζονται κάποια αναμόρφωση, το οποίο βέβαια θα πάρει και αρκετό χρόνο. Έτσι. Δεν θα είναι λίγος ο χρόνος, πιθανώς να χρειαστεί ένα έτος ή παραπάνω. Δεν γνωρίζω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται, αλλά θα πρέπει να γίνει η μετατροπή τους σε κατοικίες, θα πρέπει να ανακαινιστούν, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες θα είναι ικανές για να διαβιώσουν άνθρωποι. Ακούσαμε μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τους φοιτητές την αύξηση του επιδόματος ενοικίου, το οποίο δινόταν στους φοιτητές από τα 1.000 στα 1.500 και αν είναι δύο φοιτητές μαζί στη συγκατοίκηση μπαίνουμε στα 2.000 ευρώ. Αυτό ειδικά με χαροποίησε για τη συγκατοίκηση, γιατί είμαι αυτός που λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μειωθούν τα έξοδα των φοιτητών είναι η συγκατοίκηση που υπήρχε πολλά χρόνια πριν και την επιδοτεί η κυβέρνηση. Την επιδοτεί με δίχτυα. Όμως αυτό πόσο εύκολο είναι? Δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε συνηθίσει και διαφορετικά πλέον. Και η νέα γενιά, αλλά και όλοι. Αλλά θα πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Εγώ θυμάμαι εποχές 80-90 ότι η συγκατοίκηση ήταν κάτι το οποίο φοριόταν αρκετά. Θα αρχίσει να φοριέται από ό,τι φαίνεται και αυτή την περίοδο από το 2023 και μετά. Επειδή πριν από λίγο αναφερθήκατε στο πόσο έχουν ανέβει τα κίνητα στο Νότο, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα και με πολίτες που παίρνουν εδώ τηλέφωνο στην εκπομπή, το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο νότιος τομέας. Ξαφνικά βρέθηκε η Β' Πειραιά, οι αντικειμενικές αξίες να έχουν φτάσει... Οι εμπορικές είναι αυτές που βάζει το κράτος. Ναι. Ναι. Να έχουν φτάσει στα ύψη. Ναι, ισχύει σε όλη την Αττική και όχι μόνο την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Γενικώς τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ανέβει. Απλά στα νότια προάστια της Αττικής, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, επειδή μαζεύτηκαν εκεί πολλοί ξένοι, επειδή είναι η θάλασσα, επειδή αρκετά πράγματα, τα ποσοστά αύξησης είναι ακόμα μεγαλύτερα. Να πω όμως τώρα κάτι αυτό. Αυτό το βάζω την αντικειμενική αξία ψηλά. Δεν είναι και λίγο αυθαίρετο? Αυθαίρετο δεν είναι τίποτα, γιατί είναι ελεύθερη αγορά. Ο καθένας βάζει την τιμή εκεί που νομίζει ότι θα είναι επιτεύξιμη. Όχι, μιλάω όταν η αντικειμενική αξία... Α, του κράτους μιλάω τώρα. Του κράτους πάντα μιλάω. Του κράτους όχι, δεν είναι αυθαίρετο, γιατί
Τα τελευταία χρόνια έχουν προσλάβει από τη λίστα πραγματογνωμόνων τους εκτιμητές, όπου αυτοί σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς υπολογίζουν και το βάζουν. Αυτό που είναι πρόβλημα, και το λέγαμε, διότι οι αντικειμενικές αξίες, για να θυμίσω λίγο την ιστορία για τους παλιούς... Σας διακόπτω, αλλά να πάω στην τηλεθέατρα και επιστρέφουμε στην κυρία Νικολέτα. Κυρία Νικολέτα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψάχνουμε εδώ και 5 μήνες σχεδόν να βρούμε ένα σπίτι. Δεν σας ακούμε. Την εικόνα μου. Και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι. Δεν σας ακούμε. Εν τω μεταξύ τα ενίκια 700-650 εδώ στην οίκια. Ναι. Ναι, τώρα σας ακούμε. Και υποφέρουμε να βρούμε ένα σπίτι. Τα έχουν κλειστά τα σπίτια. Τι κάνουνε. Και βλέπουμε κάτι αχούρια με 500-600. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Έχει δίκιο εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νικολέτα. Πάμε στον κύριο Νικόλα από Χαλάνδρη. Μάλιστα. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Ξέρετε κάτι, ενδιαφέρομαι για μία πώληση. Να μου ρωτήσει ο κύριος Ποταμιάνο, θέλω να το ρωτήσω δηλαδή, με συγχωρείτε, πόσο είναι τα κίνητα που λέτε μία μονοκατοικία, μία βίλα περίπου, στην Επίδαυρο. Είναι περίπου 16 και κάτι στρέμματα και το κτίσμα μέσα είναι 450 τετραγωνικά. Πόσο είναι οι τιμές εκεί. Ναι. Θα αφήσει το τηλέφωνο σας. Θα αφήσετε το τηλέφωνό σας στο τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσει μαζί σας. Δώσει καμία απάντηση. Εντάξει. Μετά την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά την εκπομπή. Τίποτα. Θα επικοινωνήσει μαζί σας. Ο κύριος... Παναγιωτήδης. Ναι, κύριε Παναγιωτήδη. Ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο κύριος Αποστόλης από το Περιστέρι. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω εσείς. Πόσο κόπτεται η κοινωνία γενικότερα για την αποκατάσταση των ενδιαφερομένων που ενδιαφέρονται να μισθώσουν, με τι φορολογούνται σχετικά οι ψηλά ενοικία. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος εισπράττει 500 ευρώ το μήνα, αμφιβάλλω αν του μένουν καθαρά τα 300 ευρώ μετά τη φορολογία. Να μου πει ο κύριος Ποταμιάνος για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό απογοητεύει, αυτό απομακρύνει. Για παράδειγμα, στο παρελθόν, κύριε Ποταμιάνο, κάποιο στρατιωτικό που είχε ένα μικρό εισόδημα, συμπλήρωνε στη ζωή του ένα διαμέρισμα για να συμπληρώσει στην αποστρατεία του το εισόδημά του. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε σήμερα, δεν νομίζω. Δηλαδή, το οποίο ήταν σε μισθό και ανθρώπινο. Για αυτή την περίπτωση, κάποιοι άνθρωποι δεν τέτοιε να έχουν καλέ συντάξει και στη ζωή του, γιατί και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Και αυτοί έχουν λόγο. Έχουν πάει ναυτικοί στο εξωτερικό κτλ. Δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Να πάρουν ένα διαμέρισμα να πάρουν 200-300 ευρώ, 400 να ζήσουν. Δηλαδή, μιλάμε για όλου του άλλου, αλλά στην ουσία τα βήματα είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες που τα κάνανε με μεγάλο κόπο και με αίμα. Και φέρανε και χρήμα στην Ελλάδα. Εάν θέλει κατά κάποιον τρόπο το κράτος, γιατί στο νοικιάζω το σπίτι αυτό, αλλά δεν φορολογήσει, εδώ δεν μένει τίποτα στο τέλος. Δηλαδή είναι άνευ ενδιαφέροντος κάποιος να σκεφτεί να νοικιάζει το σπίτι. Αυτό δεν το ξέρετε, κύριε Ποταμιάνο, που δεν είχα τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο κύριος, γιατί ξέρετε όλοι λένε και ρίχνουν τα βάρη στους ιδιοκτήτες. Το πρόβλημα δεν είναι οι ιδιοκτήτες, διότι και οι ιδιοκτήτες και φόρους αρκετούς πληρώνουν, έμεσους ή άμεσους, αλλά εκτός αυτού παίρνουν ένα κίνητο, έχουν επενδύσει για να πάρουν ένα αμίσθωμα. Εμείς δεν ρίξαμε το βάρος στους ιδιοκτήτες και ούτε είπαμε ότι φταίνε οι ιδιοκτήτες που ανεβαίνουν τιμές. Ίσα-ίσα που λέμε ότι έχουν δίκιο και αυτοί από την ακριβώς, πλευρά τους. Βέβαια, ναι, εννοείται. και το έχουν σαν συμπλήρωμα, όπως είπε ο κύριος, μιας σύνταξης για να, και το προβλέψανε και το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουν να το έχουν. Εμείς είπαμε τους λόγους στους οποίους ανέβηκαν τα ακίνητα, δηλαδή τα μισθώματα, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά ακίνητα. Είναι αυτό που είπατε πριν με την Golden Visa. Διότι ο κύριος πολύ σωστά από το Περιστέρι βάζει, εγώ δούλεψα, πήρα ένα ακίνητο και πρόβλεψα ότι θα έχω τη σύνταξή μου που μπορεί να είναι 700 ευρώ, έχουμε προβλήματα και με τη συντάξη, ακούμε συνέχεια ότι οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχω και ένα εισόδημα από ένα ενίκιο. Ναι, αλλά έρχεσαι εσύ, κύριε Κράτος, και με φορολογείς. Σωστά. Και μου παίρνεις πίσω. Ναι, και ξέρετε, υπάρχει και εκεί. Περισσότερα υπάρχει... από ότι. Ακριβώς, δηλαδή, υπάρχει και... έχουν μπει χαράτσια, ακριβώς. Έχουν μπει φόροι.
παρόλο ότι βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθεια, έχει μειώσει σχεδόν περίπου στους 22 φόρους, έτσι, όμως έχεις τον ένφια, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, έχεις, τελικά όλα τα χρήματα πάνε πού, το στην πρόβλημα, εφορία ξέρετε, πάλι. Το πρόβλημα είναι, και χωρίς να θέλω έτσι να ρίξω βάρος στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, το πρόβλημα είναι ότι πάντα τα ανταγκλαστικά της πολιτείας δεν είναι γρήγορα. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα. Πιο γρήγορα. Δηλαδή, πριν φτάσουμε να είναι πραγματικά κοινωνικό πρόβλημα όλο αυτό. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες, σαφώς και αυτοί έχουν το δικό τους δίκαιο. Ας μην ξεχάσουμε και στην πανδημία, υπέστην να παίρνουν τα χρήματά τους από το κράτος σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι όλα, βάλαν και αυτοί πλάτη, έτσι. Και μπήκαν στη διαδικασία της όλης δυσχέρειας και αυτή με τα προβλήματα της πανδημίας. Αυτό που λέτε τώρα είναι αλήθεια. Πρέπει, ξέρω ότι κινείστε μες στην αγορά. Βέβαια, ναι. Τα ακούμε και από εδώ, τα ακούμε και από εκεί. Πρέπει να ζυγίζεις και να βλέπεις. Ο καθένας έχει το δίκιο του. Και οι ιδιοκτήτες έχουν το δίκιο τους και αυτοί που θέλουν να νοικιάσουν το δίκιο τους και αυτοί που θέλουν να αγοράσουν έχουν το δικό τους θέμα. Είναι η ακρίβεια, η όλη αυτή αύξηση των τιμών της ενέργειας, έτσι. Γιατί μέχρι χτες ξέραμε άλλες τιμές, τη νύχτα στις 12 είδαμε κάποιες άλλες τιμές. Είναι κάτι που δεν είναι και σταθερό, μεταβάλλεται συνεχώς και όλο αυτό έχει δημιουργήσει στους πολίτες μεγάλο άγχος. Να πάμε στον κύριο, να πούμε, ο κύριος Γιώργος από Σαλαμίνα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω σχετικά με τα σπίτια. Μάλιστα. Ότι ένας που παίρνει 500 ευρώ σύνταξη θέλει να πάρει άλλα 500 από ένα σπίτι. Αυτό είναι άλλη μια σύνταξη. Ένας άλλος που παίρνει σύνταξη 500 ευρώ, πώς θα νοικιάσει ένα σπίτι με 500 ευρώ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην βάλουν φόρο στα ενίκια, αλλά να το νοικιάσει 200 ευρώ. Να είναι μια λογική τιμή να μπορεί να επιζήσει και αυτός που θα το νοικιάσει. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην κυρία Χρύσα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σχετικά με τα ακίνητα. Μάλιστα. Εγώ δεν ενοικιάζω, αλλά βλέπω στην πολυκατοικία μου τι γίνεται. Μπαίνουνε μέσα, τα ρημάζουνε, αφήνουνε ακάλυπτα όλα, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν πληρώνουνε τα ενοίκια, σηκώνονται και φεύγουνε. Τώρα, όσο αναφορά για τις πωλήσεις. Μια και είναι εκεί ο κύριος Ποταμιάνος, τα ακίνητα που είναι πάνω σε κεντρικούς δρόμους, αυτό που έκανε τώρα ο κύριος Ταϊκούρας θα το βρει μπροστά του στις εκλογές. Γιατί έχει καταστρέψει τους νοικοκυραίους. Ακούτε τώρα για να δείτε. 30.000 ευρώ ένφια. Ποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτό το ακίνητο? Στη γειτονιά μου είναι αυτά. Τα πουλάνε όλοι στη σειρά και δεν τα αγοράζει κανένας. Πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του κυρίου Σταϊκούρα, μια και είσαστε και υποψήφια, και του είπα ποια είμαι, πόσο ένφια πληρώνω για ένα οικόπεδο, 6.000 ευρώ. Είπα ποιο είναι το εισόδημά μου. Η απάντησή του, ξέρετε ποια ήτανε? Μένετε σε προνομιούχα περιοχή και πήρατε να διαμαρτυρηθείτε. Ναι. Αυτά εμείς τα έχουν, το οικόπεδο ήταν αγορασμένο από το 30. Το 40 το σπίτι χτισμένο. Εγώ είχα εργατικό ατύχημα. Το άλλο μέλος πάλευε με τον καρκίνο. Ήτανε κλειστό, μας το λαιλατίσανε 22 φορές. Η αλλοδαπή, μας πήρανε τα έπιπλα, δεν αφήσαν ούτε πόρτα ούτε παράθυρο και αναγκάστηκα και το κατεδάφισα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ο κύριος Ποταμιάνος κατάλαβε απόλυτα το θέμα που βάλατε. Να πάμε στον κύριο Θανάση από Αθήνα. Να πάμε στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση.
Να μιλήσω. Ναι, βεβαίως, να χαμηλώσετε μόνο την τηλεόραση. Ναι, 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 έχω χαμηλώσει. Ναι, γεια σας. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Ποταμιάνο. Έχω μια εξωτική κατοικία στο Χαλκούτσι Οροπού και θέλω να την πουλήσω. Είναι καλής κατασκευής, είναι 200 κύριε Θανάση, κύριε Θανάση, δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής εδώ. Θα αφήσετε το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσει μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ποταμιάνο, έβαλε ένα θέμα, όπως το είπαμε, για το θέμα των ακινήτων με τον ένφια. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το κομμάτι του ένφια είναι κάτι το οποίο τσούζει πολλούς πολίτες. Θυμίζω το παλιό ΕΤΙΔΕ, που εδώ έπεσε κυβέρνηση για τον ΕΤΙΔΕ. Είναι ένας φόρος ο οποίος μελετήθηκε ξανά, υπήρξε μια μείωση φέτος, από ό,τι θυμάμαι. Όμως πολλούς τους επιβαρύνει ίσως παραπάνω από όσο αυτοί νομίζουν ή από όσο αντέχουν ή από όσο θέλουν. Υπάρχει μια έτσι μεγάλη κουβέντα για όλο αυτό. Θα πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι ο έμφυα είναι συνυφασμένος με τις αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή βγαίνουν κάποιες αντικειμενικές αξίες. Εγώ επανέρχομαι στις αντικειμενικές αξίες. Γιατί ξαφνικά... Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Αντικειμενικές αξίες είναι αυτές που βγάζει το κράτος. Συμπληρώνουμε εφορία, έμεσους ή άμεσους φόρους. Γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε... Οι εμπορικές είναι αυτές που τρέχουν στην αγορά. Ωραία. Βρεθήκανε ξαφνικά άνθρωποι με αντικειμενικές αξίες... Που ναι, δεν, μπράβο, δεν, το, δεν, το, δεν τελείωσα πριν την. Ναι, να επανέλθουμε σε αυτό. Έλεγα το εξής, ότι το μεγάλο πρόβλημα με τις αντικειμενικές αξίες είναι ότι δεν επικυρωποιούνται συχνά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το 2008 είχαν βγει οι αντικειμενικές αξίες, η επόμενη επικυρωποίηση έγινε το 2018. Και από το 2018 έγινε ξανά φέτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχεις τόσο μεγάλο διάστημα να επικυρωποιήσεις αντικειμενικές αξίες, σαφώς και βλέπεις μεγάλες διαφορές. Όπου σου έρχονται απότομα και αλλάζουν και αυτομάτως επαγωγικά οι φόροι, έτσι. Δηλαδή, από το 2018 στο 2021 έχουμε μεσολαβήσει 3 χρόνια, όπου υπήρχε μεγάλη αύξηση, όπου ξαφνικά υπήρξαν αυξήσεις. Να πάμε στην κυρία Άννα από το Κερατσίνη. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Έχω το γιο μου, είναι λιμενικός, 6 χρόνια είναι. Σε νησί. Είχε το ενοικιό του το παιδί και ξαφνικά, ενώ είναι το συμβόλαιό του, δεν έχει λήξει, του έκανε απότομα αύξηση 90 ευρώ. Το παιδί, επειδή στα νησιά καταλαβαίνετε δεν βρίσκουν εύκολα σπίτι, το δέχτηκε. Ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό είναι νόμιμο, αυτό που του έκανε του παιδιού. Εφόσον έχει λήξει η μίσθωση, αν έχει λήξει... Δεν έχει λήξει. Εάν δεν έχει λήξει και έχουν υπογράψει ένα μισθωτήριο με συγκεκριμένους όρους, όχι, δεν είναι νόμιμο, αλλά δεν ξέρω τι έχει αποδεχτεί και τι έχει υπογράψει ο γιος σας. Μάλιστα. Δεν έχει, όχι, είναι από μόνο. Δηλαδή έχει υπογράψει ένα μισθωτήριο το οποίο ήταν συγκεκριμένες διάρκειες με συγκεκριμένο μίσθωμα και άλλαξε, τους όρους. Ακριβώς. Έτσι όπως μου το λέτε, αν και δεν είμαι νομικός, δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο. Αυτό του είπα και εγώ. Κακώς το δέχτηκε. Του είπε το παιδί, του είπε ο ιδιοκτήτης, συγγνώμη για το τρακ που έχω, ότι έχουν ανέβει αντικειμενικές αξίες. Λέω, τουλάχιστον λέει 50 ευρώ, έτσι απότομα. Μήπως παίζει ρόλο το παιδί ότι έβαλε συγκάτοικο μέσα? Γνωρίζω τις ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά καλό είναι να ρωτήσει το νομικό του. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι, τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα, τα οποία όμως καλό είναι να υπάρχει η συμβουλή του νομικού, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εξειδικευμένη. Κλείνοντας την εκπομπή, κύριε Ποταμιάνο, είδατε ότι ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Το κομμάτι των ακινήτων είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλους μας σχεδόν. Και είναι και ένα τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική πάνω σε αυτό. Και είναι και ένα κομμάτι που δείχνει και το πώς κινείται η οικονομία στο σύνολό της στην αγορά. Βέβαια, βασικός πυλώνας. Έτσι, είναι από τους πιο βασικούς πραγματικούς πυλώνες, γιατί δείχνει αν υπάρχει ευμάρεια, αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει ακριβώς πρόβλημα. Ζούμε δύσκολες στιγμές. Το ζείτε και το βιώνετε κι εσείς, όπως είπαμε στην αρχή. Να γυρίσω πολύ γρήγορα. Έχουμε ούτε μισό λεπτό έχουμε ουσιαστικά.
Τι θα θέλατε εσείς με μία λέξη από την κυβέρνηση? Τι θα ζητούσατε? Να μας καλέσει να τους συμβουλεύσουμε για το τι γίνεται στην αγορά. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναβρεθούμε εδώ στην εκπομπή να τα πούμε, γιατί δεν τελειώνει εδώ αυτή η συζήτηση. Θα δούμε και πώς θα πάει κιόλας όλη αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τη στεγαστική της πολιτική το 2023. Εγώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Μαζί θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.